Θα πρέπει να ξέρει, κύριε Δήμαρχε, όλη η κοινωνία της Γλυφάδας και όλη η κοινωνία των άλλων Δήμων που ήταν ενιαίοι, ελληνικού, Βούλας, Μιλιαρμένης και Βάρης, ότι η Μητρόπολης αυτή ιδρύθηκε χωρίς να ιδρώσει το αυτή κανενός. Είτε δημάρχου, είτε αντιδημάρχου, από όλες αυτούς, στις πέντε Δήμους. Η Μητρόπολης ιδρύθηκε με τον κόπο και με τον ιδρώτα και με το έτσι θέλω από τον αείμνηστο και ανεπανάληπτο αρχιεπίσκοπο που λέγεται Χριστόδουλος. Και το είπε αυτό ο Χριστόδουλος όταν έγινε Μητρόπολης. Είχε υποσχεθεί ο τότε δήμαρχος ότι το μέγαρο, το παλιό του Δήμου θα το προσφέρουμε για τα γραφεία της Μητροπόλεως. Ήτανε λόγια έπαια, έπαια πτερόεντα. Δεν ήτανε σκρίπτα μάνετ, γραπτά, ήτανε προφορικά. Και αρνηθήκανε μετά. Και ρωτώ τώρα, 11 χρόνια, τώρα πρώτη φορά το αναφέρω επισήμως, τι έχει κάνει η αυτοδιοίκηση της πόλεως μας 11 χρόνια. Έψαξε να βρει χώρο για τα γραφεία της Μητροπόλεως και το ανέχεται η τοπική αυτοδιοίκηση, όποια πέρασε από το 2002 που ανέλαβα εγώ Μητροπολίτης, διαφέρθηκαν να βρεθεί χώρος. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει χώρος. Ενδιαφέρθηκαν να υπάρχει χώρος κατοικίας του Επισκόπου. Εγώ δεν έχω ανάγκη, μένω στο μοναστήρι μου και θεωρώ τον εαυτό μου προστατευμένο και φυλαγμένο και με καλύτερο κλίμα κλπ. Κλπ. Αλλά θα πει ο επόμενος επίσκοπος που θα έρθει ντροπή στους γλυφαδιώτες και τους υπολείπους που δεν έχετε φτιάξει ένα επισκοπείο. Είναι η μοναδική Μητρόπολη της Ελλάδος που στην Γλυφάδα που δεν έχει επισκοπείο, δεν έχει γραφεία. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλές προσβολές που δέχτηκαν και που υπεσχέθηκαν οι τοπικοί παράγοντες και σταμάτησα να μιλάω και να ενεργόμουμε γύρω από τα θέματα αυτά και πρώτη φορά το ανακοινώνω επισήμως. Και να ξέρετε ότι όταν κοιμηθώ θα φύγω με την πικρή αυτή ότι 11 χρόνια κάθισα στον ταπεινό θρόνο της Μητροπόλεως Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Μιλιαρμένης και Βάρης και έκανε ειδική απόφαση με την δική μου πρόταση η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να μπουν όλοι οι Δήμοι της Μητροπόλεως. Γιατί όταν πήγαινα στο ελληνικό, έλεγα με μόνο Γλυφάδας. Και μου λέγανε οι κάτοικοι, τώρα εμείς δεν είμαστε Μητροπόλοι σας. Πήγαινα στην Βάρη τα ίδια, πήγαινα στην Βούλα τα ίδια, στην Βουλιαγμένη τα ίδια. Και με την δική μου παρέμβαση, δεν πειράζει να ακούτε τα παράπονα μου, δεν πειράζει να τα ακούσετε. Μην ψηφίζετε, να ακούτε τα παράπονα, να τα δέχεστε τα παράπονα. Και θα πρέπει να ελέγχεστε. Και έγινε λοιπόν ειδικό διάταγμα προεδρικό για να αναφερθεί ο τίτλος της νέας Μητροπόλεως. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, όχι επιτιμητικά, όχι, αλλά είναι ένας καημός και μια αγωνία. Εγώ δεν απαιτώ τίποτα από κανένα.